Καλημερίζουμε την νεαρή τραγουδίστρια Ελιάνα Θεοδοσίου και ο συνθέτης και παραγωγός του δίσκου της, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Νέοι άνθρωποι, νέα ταλέντα στην χώρα μας και είμαστε χαρούμενοι πάντα όταν έχουμε αυτή την ευκαιρία να σας αναδείξουμε και να σας παρουσιάσουμε. Πριν πάμε στην συζήτησή μας, προτείνω να δούμε το βίντεο το οποίο μας έχετε φέρει και είναι συγκεκριμένα από την παρουσίαση του δίσκου. Στις 20 Δεκεμβρίου 2011, το Music Era παρουσίασε το CD της Ελεάνας Θεοδοσίου με τίτλο «Η Αγάπη». Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Ελεάνα από κοντά και να ακούσει τα νέα της τραγούδια. Ο τίτλος του CD της Ελεάνας «Η Αγάπη» παραπέμπει στην αγάπη και το πάθος της για τη μουσική. Χαιρετισμό της παρουσίασης απίφθηναν ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρήστου και η Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης κ. Ζήνα Πουλή. Την παρουσίαση τίμησαν με το παρόν τους εκπαιδευτικοί, βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι επισήμοι. Του ψηφιακού δίσκου της Ελεάνας Θεοδοσίου, η οποία με πολύ ταλέντο, αγάπη και αφοσίωση στη μουσική, ανοίγει το δικό της δρόμο στο χώρο της δύσκολης και απαιτητικής αυτής τέχνης. Θέλω να συγχαρώ και την Ελεάνα και τον Κωνσταντίνο και την Μαρία Σαββίδου για αυτή την εξαίρετη συνεργασία και το νεανικό, φρέσκο αποτέλεσμα, το χαρούμενο άκουσμα και να ευχηθώ νέες επιτυχίες στην προσπάθειά τους. Ήθελα να συγχαρώ το Music Era, ιδιαίτερα τον κύριο Παπαδόπουλο, για τη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης, την νεαρή καλλιτέχνητα Ελεάνα Θεοδοσίου για τη δημιουργική εργασία της και να της ευχηθώ κάθε επιτυχία στο μουσικό της έργο. Ελεάνα Θεοδοσίου, την καλημερίζουμε για άλλη μια φορά στο στούδιό μας. Ελεάνα μου, η αγάπη, πρώτη δισκογραφική δουλειά. Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 15. Ακόμα στο σχολείο. Πολύ σωστά. Πώς αντιμετωπίζουν οι φίλοι σου και οι συμμαθητές σου, γνωρίζοντας ότι κάνεις τα πρώτα σου βήματα στη μουσική? Με στηρίζουν πάντα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο χαρακτήρα τους ή προς τον τρόπο που με αντιμετωπίζουν. Με αντιμετωπίζουν όπως πριν και αυτό μου αρέσει. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Κωνσταντίνε, πώς πήρες την απόφαση να στηρίξεις ένα νέο ταλέντο, μόλις 15 χρόνων η Ελεάνα? Εγώ γνώρισα την Ελεάνα στο διαγωνισμό τραγουδιού των Lions. Mm-hmm. Και είδα το ταλέντο της. Η Ελεάνα κέρδισε το βραβείο του παραδοσιακού κοινού και αποφασίσαμε να δουλέψουμε μαζί. Η Ελεάνα είναι ένα πολύ πειθαρχημένο παιδί, με πολύ ταλέντο. Είναι παρόλο των νεαρών της ηλικίας της, είναι φοβερή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία. Θέλουμε να πάρουμε μια γεύση από το ταλέντο σου. Πρώτο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε. Το κράταμε. Κράταμε λοιπόν. Και το όνειρό μου, ένα κομμάτι στη μέση του.
Τραγουδάκι. Η αγάπη όμως είναι ο τίτλος του δίσκου. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές εκτός από τον Κωνσταντίνο? Είναι και η στιχουργός μας, η Μαρία Σαββίδου. Mm-hmm. Επίσης στο τραγούδι του Αστέρι συμμετέχουν μαζί μας η Rap and Pain, mm-hmm. που τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμη και άλλα πρόσωπα που συμμετείχα στη φωτογράφηση και στο γραφιστικό μέρος του CD. Οι συνεργάτες είναι η Σύντσιτσι που την έντυσα για το εξώφυλλο και ο φωτογράφος mm-hmm. ο mm-hmm. Χρήστος Παπαντονίου και η Άτμαν. Πώς θα προχωρήσετε τώρα στην πρόθεση του δίσκου? Ήδη προγραμματίσαμε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για να τραγουδήσει η Ελεάνα mm-hmm. και για κάποιες εκδηλώσεις και για το καλοκαίρι ακόμη, παρόλο που φαίνεται λίγο μακριά, για κάποιες συναυλίες για την Ελεάνα. Εντάξει, και η παρουσίαση του δίσκου πήγε πολύ καλά και μέσω του διαδικτύου έχουμε. Και την ανταπόκριση, ναι. Η αγάπη σου αυτή για το τραγούδι θα επηρεάσει τον επαγγελματικό σου δρόμο? Θα ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μουσική και με το τραγούδι, να συνεχίσεις δηλαδή? Επειδή εγώ θέλω να σπουδάσω μουσική, αν μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να κάνω κάτι επαγγελματικό στο τραγούδι, με μεγάλη μου χαρά θα συμμετέχω. Και θα συνεχίσεις τις σπουδές σου, ναι. Τώρα είσαι σε μουσικό σχολείο. Θα συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ποιον τομέα, στο πιάνο? Ναι, στην ειδίκευση στο πιάνο. Όταν είσαι μόνη σου και όταν θέλεις να χαλαρώσεις ή θέλεις να εκφράσεις συναισθήματα, τι μουσική παίζεις στο πιάνο? Και από κάποιον αγαπημένο συνθέτη? Κλασική, περισσότερο Μότσαρτ. Μπετόβεν. Και Μπετόβεν. Κλασική, διαχρονική, πάντα αγγίζουν τις ανθρώπινες ψυχές. Θέλουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από σένα, Ελεάνα μου. Τι θα μας τραγουδήσεις? Τώρα το κράταμε. Κράταμε. Φύγαμε. Κρατάμε, πάρε με, δίπλα σου να...
να παραμιλώ. Και το αύριο σαν θα ξημερώσει, ερωτευμένους να μας βρει εμάς τους δυο. Ακούσε με, τι νιώθω να σου πω. Θέλω στο πλάι σ' από σήμερα να ζω. Ξεκίνησε η καινούργια χρονιά για σένα? Πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαμε τώρα για προωθήσει του συνδύ. Mm-hmm. Μόλις τώρα θα αρχίσουν και τα σχολεία, θα επιστρέψουμε στη ρουτίνα και θα συνεχίσουμε ακόμη την προώθηση. Τι εύχεται η Ελιάνα για τον εαυτό της για τη νέα χρονιά και τι εύχεσαι στον υπόλοιπο κόσμο? Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, χαρά, ευτυχία και σε αυτό το νέο χρόνο να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να βάζουμε ψηλούς στόχους και να τους πραγματοποιούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και είχαμε την ευκαιρία και εμείς να απολαύσουμε τα τραγούδια σου και το ταλέντο σου. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κάθε σου καινούργια δουλειά θα χαρούμε πάρα πολύ να την παρουσιάσουμε. Κωνσταντίνε, καλή δουλειά σου εύχομαι με το ρόλο που έχεις αναλάβει στην πρόωθηση του ταλέντου της Ελιάνας. Είναι δύσκολη η δουλειά, αλλά τα άτομα της τέχνης αυτής γνωρίζουν αυτά τα μονοπάτια και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχετε κάτι πολύ καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή επιτυχία. Εμείς που θα πάμε τώρα, θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί όμως το ενθουσιασμό.